Και παραμένουμε στον τομέα της υγείας, κατά μίαν έννοια, και θα καλέσω τον Γενικό Διευθυντή του Πειραϊκού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού, τον κύριο Αθανάσιο Μουχτή, να έρθει. Και άλλη μια φορά θα παρακαλέσω και την Τέα την Αντωνίου να παραδώσει και αυτό το βραβείο. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς τον κύριο Κτενάκη και την Οργανωτική Επιτροπή και την ομάδα με τους συνεργάτες του. Έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτή την αίθουσα και δεν θέλω να πω για τις επιχειρηματικές επιδόσεις της επιχείρησης. Τα έχουμε ξαναπεί. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι ξεχωρίζουμε σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις που βραβεύονται σήμερα για έναν λόγο. Το ότι πρόκειται για μια συνεταιριστική επιχείρηση. Δεν είναι μια κλασική επιχείρηση με έναν ή δύο, τρεις επιχειρηματίες, αλλά πρόκειται για μια επιχείρηση με 530 μετόχους. Και αυτό έχει την ιδιαίτερη αξία του, γιατί ξέρουμε ότι στην Ελλάδα το συνεργάζεστε και το συνεταιρίζεστε είναι ένα πολύ δύσκολο σπορ. Η επιτυχία δεν ανήκει μόνο στον Πιφασίνα, ανήκει και σε 25 άλλους συνεταιρισμούς, οι οποίοι εδώ και αρκετά χρόνια έχουν φτάσει να πάρουν το 50% της χονδρεμπορικής αγοράς στην Ελλάδα. Παραλαμβάνω αυτή τη διάκριση για λογαριασμό των 800 φαρμακοποιών, λοιπόν, μελών και πελατών μας και παραλαμβάνω για λογαριασμό των 185 στελεχών και εργαζομένων του ομίλου Πιφασίν. Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη που προφανώς μας αφορούν όλους και είναι καλά τα αποτελέσματα σε όσους είμαστε σε αυτή την αίθουσα, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, δύο πράγματα που χαιρόμαστε στον Όμιλο Πιφασίν. Το πρώτο πράγμα είναι ότι χαιρόμαστε το ότι οδηγούμε και υποστηρίζουμε τη μετάβαση των φαρμακείων στη νέα εποχή, στο νέο μοντέλο λειτουργίας των φαρμακείων, που θα τα βοηθήσει να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν το φαρμακείο του μέλλοντος. Το οποίο φαρμακείο θα παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους ασθενείς πελάτες, ανταγωνιζόμενα έτσι τα άλλα κανάλια, τα ανταγωνιστικά κανάλια. Για το λόγο αυτό ακριβώς ο Πιφασίν έχει δεσμοθετήσει ένα ετήσιο πανελλαδικό συνέδριο για τους Έλληνες φαρμακοποιούς με ένα αποκλειστικό θέμα, το φαρμακείο του αύριο. Επίσης, το δεύτερο θέμα για το οποίο χαιρόμαστε είναι ότι δίνουμε στην κοινωνία. Δίνουμε στην κοινωνία μέσα σε αυτήν την οποία δραστηριοποιούμαστε καθημερινά. Χαιρόμαστε στον Πιφασίν για την επιχειρηματική μας κουλτούρα, μέσα στην οποία εμπεριέχεται σε πολύ υψηλό βαθμό η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Χαιρόμαστε γιατί συνεργαζόμαστε με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπως οι φαρμακοποιοί του κόσμου, όπως οι γιατροί χωρίς σύνορα. Βοηθάμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σχολεία, φιλανθρωπικές οργανώσεις και άλλα. Με την πρόσφατη ολοκλήρωση που ολοκληρώσαμε τις επενδύσεις στην επιχείρηση, σε κτίρια και αυτοματισμούς των αποθηκών, αξίας περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ, δώσαμε απασχόληση και σε άλλες ελληνικές επιχειρήσεις. Χαιρόμαστε επίσης που δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας κάθε φορά, δίνοντας παράλληλα ένα πολύ καλό εργασιακό κλίμα. Κλείνω λέγοντας ότι στον κόσμο των επιχειρήσεων τα διαμάντια δεν είναι παντοτινά. Γι' αυτό εμείς στο Πιφασίν δεσμευόμαστε να δίνουμε αγώνα καθημερινό για να ικανοποιούμε τα φαρμακεία που συνεργαζόμαστε. Δίνουμε καθημερινό αγώνα για να είμαστε η πρώτη και η τελευταία σκέψη των φαρμακοποιών για την κάλυψη όλων των αναγκών στο φαρμακείο τους. Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Κτενά για αυτή τη βράβευση. Ευχαριστούμε όλα τα φαρμακεία για την υψηλή πιστότητα που μας δίνουν στο Πιφασίν και συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευόμενους σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ.